Με χειροπέδε πέρασαν μαζί το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου οι δύο κτηνοτρόφοι που είχαν στα χέρια του ολόκληρο φορτίο κοκαίνη κρυμμένο στα υπόγεια του παλιού σανατόριου στο Λουτράκι Μαλεβιζίου μαζί με βαρύ οπλισμό. Ο βασικό κατηγορούμενο δεν είχε απλά μετατρέψει το σανατόριο σε αποθήκη για ζώοτροφέ αλλά και σε άντρο ναρκωτικών, κρύβοντα στο υπόγειο μία από τι παρτίδε τη κοκαίνη που εκτιμάται ότι έχει διακινήσει από κοινού με το δεύτερο κτηνοτρόφο. Αυτό είναι το σανατόριο φάντασμα της Κρήτης, η κατασκευή του οποίου είχε σχεδόν ολοκληρωθεί το 1940, όμως τύχιωσε με το ξέσπασμα του πολέμου. Το σανατόριο δυναμικής 100 κλινών που βρίσκεται σε ακίνητο της Ιεράς Μονής Ιεροσολύμων και δεν κατάφεραν ποτέ να το αξιοποιήσουν οι τοπικές αρχές κάτω από άγνωστες συνθήκες πέρασε στα χέρια του ενός κατηγορουμένου ο οποίος το μετέτρεψε σε στάβλο, αποθήκη και τελικά αντροδιακίνηση σκληρών ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από κοινού υπό την ειδικότερη μορφή της κατοχής από δράστες που κατ' επάγγελμα διακινούν ναρκωτικές ουσίες, με το προσδοκόμενο όφελος των δράσεών τους να υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ. Το ένα κιλό κοκαίνης βρέθηκε τυλιγμένο σε ένα μπουφάν της ΔΕΗ αφού ο ένας από τους κατηγορουμένους εργάζεται περιστασιακά για υπεργολάβο της επιχείρησης. Δίπλα ακριβώ βρέθηκαν ένα καλάσνικο περίστροφο ζυγαριές ακριβίας αλλά και δύο κιλά μονιοδυναμίτιδα. Όπλα ζυγαριές και 15.000 ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκαν και στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν ακόμη τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πολεμικού όπλου, παράνομης οπλοκατοχής, όπλων, πυρομαχικών, ξυφολόγχης, εκρηκτικής ύλης από κοινού και καταμόνας.